Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ο κύριος Τσούκας είναι μαζί μας. Κύριε Τσούκα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, τελικά δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα ή θέματα. Ναι, κοιτάξτε, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ξεπεράσουμε το ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν επιτρέπει να κάνουμε εκθεσιακά γεγονότα ακόμα. Μάλιστα. Παρόλο που το τελευταίο ΦΕΚ που έχει βγάλει, ναι, είναι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Απαγορεύεται κάθε εκθεσιακό γεγονός μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Αλλά ποιος μπορεί να με πει ότι στις 16 Σεπτεμβρίου δεν θα βγάζα άλλο ΦΕΚ και να πει ότι το τραβά άλλο ένα μήνα. Ήταν λίγο δίκοπο μαχαίρι. Δεν μπορούσαμε να υποχρεώσουμε τους εκθέτες μας να κάνουν τόσα έξοδα και στις 16 Σεπτεμβρίου να τους πείτε όχι, δεν θα γίνει. Μάλιστα. Παρόλο που είχαμε το ελεύθερο από τα αεροπλάνα πλέον, στις 7 του μηνός μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα οι Ρώσοι. Έστω και λίγοι. Άρα δεν θα υπήρχε πρόβλημα με έλευση εδώ των Ρώσων τουριστικών, όχι τουριστικών, εμπορικών επισκεπτών. Ναι, αυτό ξεπεράστηκε το θέμα. Και κολλήσαμε εκεί στο ότι στείλαμε πολλά mail στον κύριο Χαρδαλιά, αλλά δυστυχώς δεν πήραμε καμία απάντηση ακόμη. Μέχρι και σήμερα, ναι, που μιλάμε, έχουμε στείλει πολλά mail για το αν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το γεγονός και δυστυχώς δεν πήραμε ούτε μία αρνητική ούτε μία θετική απάντηση. Απευθυνθήκαμε στα εδώ γραφεία της δικιάς μας της περιφέρειας και εδώ δεν πήραμε κάποια θετική αρνητική απάντηση. Κάθε μέρα αλλάζουν τα πάντα, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και αναγκαστήκαμε κι εμείς να το αναβάλουμε και η πρόθεσή μας είναι κάποια στιγμή πριν το τέλος του χρόνου το κάνουμε. Μιλάμε, γι' αυτό το διευκρινίζουμε από την αρχή, μιλάμε για αναβολή και όχι για ματέωση. Εσείς θέλετε, ακριβώς, και επιμένετε έστω και προς το τέλος της χρονιάς να το κάνετε, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Αν πραγματικά και τότε οι συνθήκες το επιτρέψουν, γιατί αναμένονται και νέα κύματα, όπως λένε, Νοέμβριο-Οκτώβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Τώρα κανένα δεν ξέρει τώρα, εντάξει. Ναι. Θα δούμε πότε και τι θα γίνει πραγματικά. Τώρα, γιατί υπήρχε η διαδικασία των αιτήσεων και των προκαταβολών ίσως. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται, αν δόθηκαν. Και αν δεν δίνονται, ισχύουν για την επόμενη φορά που θα γίνει. Τι γίνεται ακριβώς? Πρώτα απ' όλα δεν πήραν προκαταβολές καθόλου. Δεν πήρα, άμα δεν πήρα δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Οπότε, ό,τι και να λέμε, δεν ισχύει κάτι. Μάλιστα. Δεν πήρατε καθόλου προκαταβολές. Μάλιστα. Όχι. Τώρα, τα γουναράδικα από την άλλη, κύριε Τσούκα, παραμένουν κλειστά. Λέμε να πάμε σε εκθέσεις, να πάμε, μήπως και έχουμε κάτι, μήπως ξανανοίξουμε τα γουναράδικά μας. Ακόμη και αυτή η επιδότηση για τους γουναράδες, ακόμη και για τους γουναργάτες, αυτό το πεντακοσάρικο για τους γουναργάτες, που υποτίθεται θα μας το έδιναν για τον Αύγουστο και για τον Σεπτέμβριο, ακόμη δεν βγήκε το ΦΕΚ, λένε ότι θα βγει την Πέμπτη Παρασκευή. Το ΦΕΚ βγήκε, το έχω μπροστά μου το ΦΕΚ. Και δεν έχει το Σάββατο. Δεν είναι ο Αύγουστος. Δεν είναι μέσα η μεταποίηση. Δεν είναι μέσα η μεταποίηση. Ακριβώς, το ΦΕΚ έχει βγει, δεν είναι μέσα. Πότε βγήκε αυτό το ΦΕΚ, κύριε Τσούκα? Χθες. Και δεν είναι η Καστοριά μέσα? Δεν είναι οι γουναράδες μέσα? Δεν είναι η μεταποίηση, είναι τα βρυσοδεψία και οι φαρμαδόροι. Για ποιους μήνες? Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Δεν είναι οι γουνεργάτες μέσα? Οι γουνεργάτες δεν είναι μέσα, αλλά επειδή επικοινωνούμε συνέχεια με τα Υπουργεία, η πρόθεσή τους είναι να το βάλουν. Περιμένουμε χάσαμε για τους γουνεργάτες τον Ιούνιο. Κοιτάξτε, κύριε Τσούκα, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Χάσαμε το πεντακοσάρικο αυτό για τους γουνεργάτες Ιούνιο-Ιούλιο. Το χάνουμε. Δηλαδή ένα χιλιάρικο. Το χάνουμε και για Αύγουστο-Σεπτέμβριο άλλο ένα χιλιάρικο. Για αυτά τα δύο χιλιάρικα που δεν θα πάρει ο γουνεργάτης, ποιος ευθύνεται? Ποιος ευθύνεται? Αυτή είναι μια καλή ποιος ευθύνεται? Ερώτηση. Ποια καλή ερώτηση. Πού να βρούμε την απάντηση? Κοιτάξτε, να σας πω λίγο για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται τώρα. Τις
πριν θυμάμαι πόσο καιρό τώρα, κάνα μήνα, έγινε τηλεδιάσκεψη τότε. Που το υποσχέθηκαν ότι θα μας βάλουν σε Σεπτέμβριο. Μπράβο. Πού είναι, λοιπόν, αυτά συζητούσαμε λοιπόν αυτές τις μέρες. Με τον κύριο Κοσμίδη, την κυρία Παπακοσταντίνου, πού είναι. Ακούω και εγώ και λένε γιατί μπήκαν οι μεν, δεν μπήκαν οι δε, έτσι. Για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται, από εμάς έχει φύγει μια επιστολή προς το Υπουργείο, το οποίο ήταν κοινό και για τη μεταποίηση και για τη με χάμα, όλους τους κάδους. Ήταν κοινό για όλους. Δεν μπορεί να πει κάποιος δηλαδή ότι έγινε λάθος σε αυτό και δεν έγινε σε εκείνο. Ήταν κοινό. Τώρα για ποιο λόγο αυτοί στο Υπουργείο κάτω διαχώρισαν τους ΚΑΔ, αυτό δεν το ξέρει κανένας και σε διαβεβαιώνω ότι δεν το ξέρει ούτε και ο Υπουργός. Αυτό το ξέρει μόνο ο Υπουργός. Αλλά περιμένουμε την απάντησή του να μας πει για ποιο λόγο. Αύριο μου φαίνεται όλη την εκπομπή θα τη φάμε με αυτό. Εάν πράγματι βγάλει απ' έξω τη μεταποίηση και κρατήσει μόνο τους δύο άλλους κλάδους, για μένα θα είναι ένα πολύ μεγάλο φάουλ της ελληνικής κυβέρνησης και δεν έχω κανένα πρόβλημα να δηλώσω ότι δεν θα έχει φερθεί πάρα πολύ άσχημα. Και σαν νεοδημοκράτης το λέτε αυτό, ας πούμε, και σαν νεοδημοκράτης το λέτε απέναντι στην κυβέρνηση. Το λέω και σαν νεοδημοκράτης, το λέω και σαν πρόεδρος του Προβήτη Λία, εάν δεν μπουν οι κάδοι μέσα της μεταποίησης, ναι, θα μας έχουν φερθεί πάρα πολύ άσχημα σε αυτή την Καστοριά. Σε σχέση και με το ποσοστό που δίνει στη Νέα Δημοκρατία η Καστοριά. Αυτό εννοείται. Τα πάντα. Ό,τι έχει προσφέρει η Καστοριά οικονομικά, πολιτικά και δεν ξέρω τι άλλο, εάν δεν μας βάλουν μέσα, θα είναι μια πολύ, πολύ ανέντιμη πράξη εναντίον μας. Ανέντιμη πράξη εναντίον μας, μάλιστα. Αύριο σας υπόσχομαι κύριε Τσούκα ότι αυτό το θέμα το ψάχνουμε ήδη από εδώ και 2-3 μέρες τώρα, από τη Δευτέρα μάλλον συγκεκριμένα. Αύριο το περισσότερο κομμάτι της εκπομπής μας θα το αφιερώσουμε σε αυτό. Αν όντως ισχύει αυτό που λέτε, ότι δεν μπήκαν ούτε και για τον Αύγουστο ούτε και για τον Σεπτέμβριο οι γουνεργάτες μέσα, τότε πραγματικά κάποιοι πρέπει να απολογηθούν. Σας ξαναλέω, το ΦΕΚ το έχω μπροστά μου. Δεν υπάρχουν μέσα οι μεταποίησεις, υπάρχει ωραία, μόνο ευρυσοδευσίο και αρμαδόρι. Αλλά είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο, γιατί πραγματικά και αυτοί δεν ξέρω τι. Αύριο θα θέλαμε και το βουλευτή Καστοριάς και τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τοπικά να μας πούν τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Έχω μιλήσει με όλους, πιστέψτε με, δεν ξέρει κανένας τι έχει γίνει. Να μάθουμε. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ, για να μαθαίνουμε. Τι να κάνουμε. Αν δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο καλό. Εγώ πάντως είμαι διαθετημένος από την πλευρά μου, εάν πραγματικά ισχύει κάτι τέτοιο, να καλέσω την άλλη εβδομάδα τους βουλευτές, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες σε μία αίθουσα μέσα και να τους πω, πείτε μας τι θέλετε. Άμα θέλετε να φύγουμε, φεύγουμε. Αποζημιώστε μας όπως κάνατε στην Ολλανδία και φεύγουμε αύριο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ή θέλετε τον κλάδο να συνεχίσει ή πείτε μας να βάλουμε λουκέτο να τελειώνουμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό θα τους πείτε. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Κύριε Τσούκα, ίσως σας χρειαστούμε και αύριο, και δεν ξέρω. Και για να ξέρετε κάτι, τι ναι, σημαίνει η γούνα στην Καστοριά, γιατί το ακούω από πολλούς αυτό, να κάνουμε, να βάλουμε, ξέρω εγώ, ντομάτες, να βάλουμε φασόλια, να κάνουμε συνολοχεία, να κάνουμε κουνέλια, μπράβο. Εντάξει, το κουνέλι είναι πάλι στο γουνό, δεν το βάζω μέσα, είναι πάλι στη γουνοφόρα. Λοιπόν, για να αντικατασταθεί αυτή η γούνα από αυτόν τον ομό, μπορεί να αντικατασταθεί με δύο πράγματα. Πρώτον, να γίνουν 1400 ξενοδοχεία, το κάθε ξενοδοχείο να έχει 30 δωμάτια, ναι, ή να καλλιεργηθούν 400.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Εάν πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, εντάξει. Δηλαδή, η γούνα αντιστοιχεί σε αυτά που είπατε. Η γούνα αντιστοιχεί σε αυτά που είπα με τα τωρινά δεδομένα, τα οποία είναι τα χειρότερα όλων των εποχών. Λοιπόν, εάν βρεθεί κάποιος πραγματικά να μας πει τι είναι πιο εύκολο, να αντικαταστήσουμε τη γούνα με αυτά που σας είπα ή να προσπαθήσουμε να σώσουμε τη γούνα, εγώ θα τον δώσω το χέρι.
Εάν είναι πιο εύκολο να σώσουμε τη Γούνα ή να αντικαταστήσουμε τη Γούνα με αυτά που σας λέω, είμαι διαστημένος να συζητήσω ό,τι θέλει. Λοιπόν, είναι πολύ κρίσιμη αυτή η εβδομάδα για το θέμα που συζητάμε, γιατί οι γουνεργάτες έχουν να βάλουν μεροκάματο, το λέω και σε εσάς κύριε Τσούκα και το ξέρετε. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουν να βάλουν μεροκάματο στο σπίτι τους από το Φεβρουάριο. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, απορεί ο κόσμος. Και ψάχνουν δεξιά και αριστερά ένα μεροκάματο. Και τρέχουν παντού. Τρέχουν μέχρι και στην Πέλα εκεί και τα λοιπά και κολλάνε και κορονοϊό. Συμφωνώ απόλυτα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά θα πρέπει κάποιος αύριο, και εγώ από την πλευρά μου, ό,τι ευθύνη με αναλογεί, θα πρέπει κάποιος όμως να λάβει την ευθύνη της αποτυχίας. Λοιπόν, το ψάχνουμε εμείς, θέλουμε να μας το στείλετε, αν το έχετε λίγο το ΦΕΚ, θα το βρούμε κι εμείς βέβαια. Ο κλάδος μας λέτε της Γούνας είναι έξω και για Αύγουστο και για Σεπτέμβριο. Όχι ο κλάδος της Γούνας. Η μεταποίηση. Μόνο η μεταποίηση. Η μεταποίηση. Που είναι όμως πολύ σημαντικό κομμάτι. Η μεταποίηση είναι το μεγαλύτερο μέρος. Ακριβώς. Είναι το 75%. Το 75% του κλάδου. Δηλαδή η πλειοψηφία, στην τελική πλειοψηφία δεν μπαίνει. Παρά τις υποσχέσεις, επαναλαμβάνω, γιατί εδώ μας υποσχέθηκαν, κύριε Τσούκα, στις τηλεδιασκέψεις, νομίζω ήσασταν, τρία υπουργεία, δεν είναι ένα, τρία. Ναι, όχι, δεν ήμουν στις τηλεδιασκέψεις εγώ. Δεν ήσασταν, ήταν άλλοι, αυτοί που ήταν. Ήταν άλλοι, ναι. Και τρία υπουργεία μας είπαν μπαίνετε. Ναι. Ή δεν μας το είπαν, ή μας το είπαν και δεν καταλάβαμε, δεν ξέρω τι έγινε. Τρεις πάντως υπουργοί μας είπαν μπαίνετε. Πού είναι. Πού είναι. Λοιπόν, κύριε Τσούκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μας ανέβει η πίεση 100. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.